Γεια σας. Ο Κουντουδάκη έφε ονομάζομαι και είμαι κοινωνική λειτουργός του συμβουλευτικού κέντρου εδώ. Πείτε μας λιγάκι για το συμβουλευτικό κέντρο. Πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί και αυτά τα χρόνια που λειτουργεί, είναι αρκετά χρόνια πλέον, τι ανταπόκριση έχει δει από τον κόσμο. Το συμβουλευτικό κέντρο εδώ λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012, υποστελεχωμένο βέβαια, πλήρως στελεχωμένο με όλες τις ειδικότητες, λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013. Όπως είναι αναμενόμενο, μια νέα δομή με τόσο ευαίσθητο αντικείμενο στην αρχή χρειάζεται λίγο χρόνο ώστε να καθιερωθεί λίγο στη συνείδηση του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, όμως, με χαρά μας βλέπουμε ότι περνώντας ο καιρός, όλο ένα και περισσότερες γυναίκες μας μαθαίνουν, είτε μέσω της δικτύωσης που κάνουμε και μέσω των άλλων υπηρεσιών, είτε και μέσω της διαφήμισης και των ενημερωτικών φιλανδιών που μοιράζουμε. Και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε ότι αυτός ο αριθμός όλο ένα και αυξάνεται. Και έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε περισσότερες γυναίκες. Έχετε κάποια εικόνα πόσες ήταν εξυπηρετούμενες μέχρι τώρα? Νούμερα δυστυχώς δεν θα μπορούσα να σας δώσω, γιατί δεν είναι αντιπροσωπευτικά ούτε του φαινομένου. Γιατί γνωρίζουμε ότι πολλές γυναίκες υποφέρουν, ωστόσο δεν βρίσκουν τη δύναμη ή το θάρρος να απευθυνθούν σε κάποια υπηρεσία να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά ούτε είναι αντιπροσωπευτικό και ένα νούμερο του τι μπορούμε εμείς σαν κέντρο να κάνουμε και το πόσες γυναίκες μπορούμε να βοηθήσουμε. Θέλετε έτσι λίγο να μας περιγράψετε τα χαρακτηριστικά και των περιστατικών που αντιμετωπίζετε? Συνήθως οι γυναίκες οι οποίες απευθύνονται και ζητούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του κέντρου είναι γυναίκες σε θύματα ενδοικογενειακής βίας. Τις περισσότερες φορές από ό,τι έχουμε παρατηρήσει είναι θύματα βίας είτε όλων των μορφών, είτε από τον σύζυγο, είτε από τον σύντροφο, αλλά υπάρχουν και περιστατικά κατά τα οποία βλέπουμε ότι είναι οι θύματα βίας και από κάποια συγγενικά τους πρόσωπα, από άντρες εννοείται. Είναι αυξημένες οι ανάγκες για ψυχολογική υποστήριξη και για νομική βοήθεια. Οι γυναίκες που θα έρθουν εσάς και θα λάβουν κάποιες υπηρεσίες μετά, τι επιλογή έχουν? Έχουν το νομικό δρόμο να προσφύγουν σε κάποιο δικηγόρο, σε κάποιο δικαστήριο? Και αν τελικά ακολουθούν τις συμβουλές που τους δίνετε? Είμαστε η μία από τις υπηρεσίες οι οποίες μπορούμε να παραπέμψουμε σε ξενώνα κάποιες γυναίκες οι οποίες χρειάζονται διαμονή και φύλαξη και μάλλον στήριξη για κάποιο χρονικό διάστημα γιατί βρίσκονται σε κίνδυνο. Ωστόσο όμως ο ρόλος του κέντρου είναι καθαρά υποστηρικτικός και συμβουλευτικός. Δηλαδή δεν εκπροσωπούμε τις γυναίκες εκτός κέντρου, τις ενημερώνουμε και τις υποστηρίζουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια που να φύγουν από το κακοποιητικό και το βίαιο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Είναι ενημερωτικός ο χαρακτήρας περισσότερο του κέντρου παρά έτσι κατευθυντικός. Υπάρχει κάποια παραπομπή στον ξενώνα εδώ της Κομωτινής? Έχουν γίνει παραπομπή στον ξενώνα εδώ, ναι.